Ελληνικά παραμύθια. Η νεράιδα που παίρνει τον πόνο. Ο μικρός Τέντι είχε αρρωστήσει και βαριόταν γιατί εδώ και μέρες δεν είχε τι να κάνει, αλλά και κανέναν για να παίξει. Χάνα! Χάνα! Τι συμβαίνει, Τέντι? Χάνα, πού είναι η μαμά? Θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Ω, Τέντι, η μαμά σου ήταν ξύπνια και σε φρόντιζε όλο το βράδυ. Έχει πάει κάτω να ξαπλώσει για να ξεκουραστεί. Δεν θα θέλαμε να την ξυπνήσουμε, σωστά? Αλλά θέλω πολύ να τη ρωτήσω κάτι. Τότε γιατί δεν μου λες τι θέλεις να τη ρωτήσεις? Ίσως μπορώ εγώ να βοηθήσω. Λοιπόν, θέλω να τη ρωτήσω αν μπορώ να φάνε μπισκοτάκι σήμερα και όχι μόνο γάλα και πλιγούρι. Όχι, Τέντι, δεν γίνεται αυτό. Το ξέρεις ότι ο γιατρός είπε ότι το μόνο που μπορείς να φας είναι γάλα και πλιγούρι. Το ξέχασες. Είμαι σίγουρη ότι όταν γίνεις πάλι καλά, θα μπορέσεις να φας όσα μπισκότα θέλεις. Φώναξέ με αν χρειαστείς κάτι άλλο. Ο Τέντι έμεινε στο κρεβάτι. Ήταν μόνος και στενοχωρημένος. Ευχόταν να έρχονταν η μαμά του για να του διαβάσει μια ιστορία. Ευχόταν να βγει έξω και να παίξει. Ευχόταν να μπορούσε να φάει έστω ένα μπισκοτάκι. Δεν γνώριζε ακόμη ότι σύντομα θα δεχόταν επισκέψεις. Ω, Θεέ μου! Ω, Θεέ μου! Τη μεγάλη ανηφόρα! Ποια είσαι εσύ? Εσύ ποια νομίζεις? Η νεράιδα που παίρνει τον πόνο! Δεν έχω ιδέα ποια είσαι ή τι είναι αυτό που κάνεις. Ω, λοιπόν, είναι πολύ απλό. Οι νεράιδες που είναι σαν και εμένα ζούμε μαζί με τους ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους και φροντίζουμε τα μικρά παιδιά όπως εσένα, Τέντι. Θα ήθελες να σου δείξω μια ιστορία, Τέντι? Μάλλον εννοείς, θα μου πεις μια ιστορία. Όχι, όχι. Εννοώ, θα σου δείξω μια ιστορία. Λοιπόν, θα καταλάβεις τι εννοώ. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Διάλεξε ένα από τα τετράγωνα που είναι στο σεντόνι. Εμπρός, διάλεξε ένα. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω θα επιλέξω το κίτρινο. Πολύ καλά. Λοιπόν, συνέχισε να το κοιτάζεις. Μην πάρεις το βλέμμα σου από αυτό μέχρι να μετρήσω 7 επί 7 φορές. Και τότε θα δεις την ιστορία του κίτρινου τετραγώνου. 1, 2, 3, 4. Συνέχισε να κοιτάς το τετράγωνο. 47, 48, 49. Βλέπεις αυτό το κάστρο εκεί ψηλά, Τέντι? Μέσα στο κάστρο είναι μια μαγεμένη πριγκίπισσα. Κοιμάται εδώ και εκατοντάδες χρόνια και περιμένει τον ήρωα που θα πάει να τη σώσει. Εσύ θα είσαι αυτός που θα σπάσει τα μάγια που τη δεσμεύουν τόσα χρόνια και θα την σώσεις, εάν το θέλεις. Έλα μαζί μου, Τέντι. Ο Τέντι κοίταξε το είδωλό του με δυσπιστία. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Φαινόταν ψηλότερος, δυνατότερος και ήταν ντυμένος με ρούχα πριγκιπικά. Θα το κάνω. Εγώ θα σώσω την πριγκίπισσα. Και έτσι ο Τέντι ανέβηκε τα γυάλινα σκαλοπάτια για να σώσει την πριγκίπισσα στο χρυσό κάστρο. Να είσαι γενναίος, Τέντι, και δυνατός. Και να προσέχεις αυτό που είναι μικρό και γκρίζο. Γεια! Είναι κανείς εδώ? Ο Τέντι ένιωσε ένα περίεργο συνέστημα. Μετά άνοιξε την πόρτα του κάστρου και μπήκε μέσα. Η κεντρική αίθουσα είχε 5 τείχους. Στους 5 τείχους είχε 3 πόρτες. Μία στολισμένη με διαμάντια, η δεύτερη με ρουμπίνια και η τρίτη με σμαράγδια. Η ερώτηση ήταν, πίσω από ποια από τις πόρτες ήταν η μαγεμένη πριγκίπισσα? Καθώς ο Τέντι είχε σταθεί και το σκεφτότανε, άκουσε κάποιον να σιγοτραγουδάει. Πάνω κάτω και κάτω πάνω, γρήγορα πολύ φαίνω τον ιστό. Κάποιοι θα κάνουν λάθη και κάποιοι θα ξεχνούν, αλλά εγώ θα έχω ήδη φάνει τον ιστό μου. Η φωνή ερχόταν από τον τέταρτο τοίχο και εκεί επάνω ήταν ένας μεγάλος ιστός αράχνης. Πάνω στον ασημένιο ιστό μου θα καθίσω για να δω τα πάντα και να ξεκουραστώ. Και όταν θα είμαι ξεκούραστος ξανά, με ταχύτητα μεγάλη θα αρχίσω να υφαίνω. Φαίνεται ότι ο μικρός Τέντι είχε βρει κάποιον που θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Κάποιον μικρό και γκρίζο. Κύριε Αράχνη, κύριε Αράχνη, μήπως ξέρεις που βρίσκεται η μαγεμένη πριγκίπισσα που πρέπει να σώσω?
Ω, χαίρομαι πάρα πολύ που ο ήρωας της πριγκίπισσας είναι επιτέλους εδώ. Πού αλλού θα είναι η πριγκίπισσα εάν όχι πίσω από την σμαραγδένια πόρτα? Την πόρτα με τα πιο όμορφα σμαράγδια του κόσμου. Στον ενθουσιασμό του, ο Τέντι πήγε προς τη σμαραγδένια πόρτα, ξεχνώντας να ευχαριστήσει το μικρό του φίλο. Ο Τέντι άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω, αλλά δυστυχώς βρέθηκε και πάλι έξω από την είσοδο του χρυσού κάστρου. Λοιπόν, Τέντι, προσπάθησες, αλλά θα έπρεπε να σκεφτείς πριν να ανοίξεις τη σμαραγδένια. Όλα καλά. Θέλεις να τελειώσουμε την ιστορία και να πάμε σπίτι? Όχι, όχι, όχι. Θέλω να προσπαθήσω πάλι. Ίσως αυτή τη φορά καταφέρω να σώσω την πριγκίπισσα. Πολύ καλά τότε. Και πάρε αυτό μαζί σου αυτή τη φορά. Πού ξέρεις, ίσως σου χρειαστεί. Και να θυμάσαι να προσέχεις αυτό που είναι μικρό και γκρίζο. Ο Τέντι μπήκε πάλι στο κάστρο. Τώρα ο ήρωας θα είναι πιο σοφός. Δεν τα κατάφερε πριν, αλλά τώρα μπορεί να είναι πιο τυχερός. Θα πάει, είναι τα σμαράγδια, αλλά τα διαμάντια φωτεινά. Έτσι είναι και η σοφία λαμπερή σαν φως. Μα φυσικά, η διαμαντένια πόρτα. Και τη στιγμή που άνοιξε τη διαμαντένια πόρτα και πριν προλάβει να ευχαριστήσει την αράχνη, κατρακύλησε και πάλι προς τον κήπο. Ήταν πάλι στην είσοδο του κάστρου. Ήσουν πιο προσεκτικός. Να μην ανοίξεις την διαμαντένια πόρτα. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Θα έπρεπε να δώσεις σημασία σε ό,τι σου είπα. Ίσως να μην είσαι εσύ ο ήρωας, Τέντι. Μάλλον θα πρέπει να πάμε στο σπίτι. Θέλω να προσπαθήσω άλλη μια φορά. Και αυτή τη φορά θα τη σώσω την πριγκίπισσα. Καλά. Μια τελευταία ευκαιρία. Πάρε και αυτό μαζί σου. Πιστεύω θα σου φανεί χρήσιμο. Την ίδια στιγμή που πήρε το βελανίδι, αυτό μεταμορφώθηκε μαγικά σε ένα χρυσό κύπελο, γεμάτο με πολύτιμα πετράδια. Ο Τέντι ανέβηκε γρήγορα τη γυάλινη σκάλα, ενώ είχε βάλει το κύπελο στην τσέπη του παντελονιού του. Και τώρα, ούτε που γύρισε στιγμή για να χαιρετήσει την Εράιδα. Ήταν συγκεντρωμένος και άκουγε τη φωνή της να αντυχεί. Να προσέχεις αυτό που είναι μικρό και γκρίζο. Ο ήρωάς μας, τώρα πιο σοφός, άνοιξε την κόκκινη πόρτα. Παίρνα την κόκκινη πόρτα. Άνοιξε τη ρουμπινένια πόρτα και δεν θα χρειαστεί να ψάξεις για την πριγκίπισσα ξανά. Όχι! Με έστειλες πίσω δύο φορές. Δεν θα με ξεγελάσεις και για τρίτη φορά. Ο Τέντι στάθηκε μπροστά στην αράχνη, η οποία σταμάτησε να υφαίνει, και με την άκρη του ματιού του είδε μια κίτρινη πόρτα, η οποία ήταν κρυμμένη πίσω από τον ιστό της αράχνης. Του ήταν φανερό ότι ήταν η σωστή πόρτα. Ο Τέντι πήρε το μαγικό του σπαθί. Η πόρτα ήταν πολύ βαριά, αλλά ο Τέντι την άνοιξε εύκολα με ένα γρήγορο χτύπημα. Ο Τέντι βγήκε από την πόρτα με προσοχή. Έξω ήταν ένας χρυσός κήπος και μια υπέροχη πηγή με ένα χρυσό συντριβάνι. Και τότε είδε τη χρυσή πριγκίπισσα, η οποία ήταν μαγεμένη να κοιμάται σε ένα χρυσό καναπέ και ήταν πανέμορφη. Για μια στιγμή, ο Τέντι μαγεύτηκε από αυτήν, αλλά αμέσως συγκεντρώθηκε και πήγε να την ξυπνήσει. Πριγκίπισσα, πριγκίπισσα, ξύπνα, πρέπει να φύγουμε. Η πριγκίπισσα δεν κουνήθηκε. Τότε ο Τέντι κοίταξε προς το συντριβάνι και μετά ξανακοίταξε την πριγκίπισσα. Αμέσως γέμισε το κύπελό του και της έριξε μερικές σταγόνες νερό. Αυτή ανάσανε, σαν κάποιος να της φύσηξε ζωή. Μετά άνοιξε τα μάτια της αργά. Ήρθες επιτέλους να με σώσεις? Ναι, ήρθα, ναι. Και πού είναι η αράχνη? Ο Τέντι γούρλωσε τα μάτια του, κοίταξε τριγύρω, γιατί είχε ξεχάσει τελείως την αράχνη. Αλλά η πονηρή αράχνη δεν είχε ξεχάσει τον Τέντι. Τότε η αράχνη πήγε γρήγορα προς την πριγκίπισσα. Ο Τέντι την άφησε και μετά την πάτησε με όλη του τη δύναμη. Η πονηρή αράχνη δεν ήταν τώρα τίποτε άλλο παρά μια γκρι μουντζούρα στο έδαφος. Το χρυσό κάστρο τότε άρχισε να τραντάζεται. Η πριγκίπισσα σηκώθηκε και έπιασε το χέρι του Τέντι. Κατάφερες και έσπασες τα μαγικά. Και τώρα θα είσαι ο κύριος του χρυσού κάστρου, αλλά και ο βασιλιάς μου. Ω, αλλά δεν μπορώ, γιατί... γιατί... Η πριγκίπισσα πήρε τον Τέντι μαζί της και έτρεξε. Του Τέντι θα του έλειπε η μητέρα του. Δεν μπορούσε να γίνει ο βασιλιάς. Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω ο ήρωας! Και όλα αυτά θα είναι δικά σου. Την ίδια στιγμή που η πριγκίπισσα άνοιξε την πόρτα και ο Τέντι κοίταξε τριγύρω, το χρυσό κάστρο εξαφανίστηκε. Πουφ! Όλα εξαφανίστηκαν.
οι σκάλες, οι φωνές. Ήταν πάλι στο κρεβάτι του, ήσυχος. Ήταν σκεπασμένος μέχρι τα γόνατα, όταν άκουσε τη Χάνα από την κουζίνα. Αυτή ήταν η ιστορία του κίτρινου τετραγώνου. Σου άρεσε, Ντέντι? Μου άρεσε πάρα πολύ. Έμεινε ξαπλωμένος, σκεφτόταν και ήταν πολύ χαρούμενος. Δεν ήταν υπέροχη η πριγκίπισσα? Τότε άκουσε τα βήματα της μητέρας του. Μετά κοίταξε την καλή νεράιδα, η οποία άρχισε σιγά σιγά να εξαφανίζεται. Μη φύγεις, σε παρακαλώ. Θα πρέπει να φύγω. Ήρθε η μητέρα σου. Ο Ντέντι ξανακοίταξε. Η μητέρα του είχε ήδη ανοίξει την πόρτα. Στεκόταν, τον κοίταζε και του χαμογελούσε. Είχε ξεκουραστεί. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, τι μεγάλη κατηφόρα.